Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Είστε καλά? Αρκετά καλά. Πήρατε άλλη μια χαρά. Ή δώσατε άλλη μια χαρά. Όστιμα βόλη στον κόσμο του ΠΑΟΚ που ξέρετε ότι δεν είναι πολύ καλά φέτος, το τελευταίο διάστημα. Πώς να είναι καλά. Ομολογώ ότι και εμένα μπορεί να το χάρηκα, αλλά όλα τα άλλα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω στην οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν σε αφήνουν και να χαρείς όσο θα μπορούσες. Ναι. Γεγονός. Δεν νομίζω να σας προκάλεσε μετά από τόσα χρόνια στο Βόλιο και μετά από τόσες μεγάλες νίκες του ΠΑΟΚ σε μεγάλα παιχνίδια να σας προκάλεσε έκπληξη αυτό που έγινε το Σάββατο. Γιατί την Παρασκευή κυρίως, εντάξει, το Σάββατο ο ΠΑΟΚ να φαβορεί, με τον ΠΑΟΚ να είναι outsider γιατί ο αντίπαλος ήταν αέτος μέχρι τότε και να κερδίζει αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια δεδομένα στην προκειμένη. Ομολογώ ότι εμείς σαν οικογένεια του ΠΑΟΚ στο Βόλεϊ το περιμέναμε. Δηλαδή οι παίκτες, οι προπονητές, οι παράγοντες που είμαστε και ο ΑΣ το περιμέναμε. Διότι εντάξει, μετά από κάποια δικά μας λάθη στο στήσιμο της ομάδος προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις οι οποίες πάλι δεν ήταν στο βαθμό αυτόν που θα θέλαμε και μπορούσαμε. Η ομάδα μετά από αυτές τις αλλαγές ήθελε να χρειαζόταν το χρόνο της για να μπορέσει να γνωριστούν τα παιδιά με τον καινούριο προπονητή, με τους καινούριους παίκτες που ήρθαν, να βρουν το ρυθμό τους, να γίνουν μία γροθιά και να φτάσουν στο σημείο να αποδείξουν αυτό που τους αξίζει. Ναι. Ας το πάρουμε λίγο ανάποδα. Είμαι εγώ παράγοντας του Ολυμπιακού, λέμε τώρα κάτι επιστημονικής φαντασίας, αλλά το χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα. Δεν στο εύχομαι. Ούτε εγώ, μου το εύχομαι. Αλλά είμαι εγώ παράγοντας του Ολυμπιακού. Στείνω μία ομάδα ακριβή, το καλοκαίρι, δουλεύω, παίρνω ένα προπονητή με. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, εντάξει. Παίρνω ένα προπονητή με αρκετά καλό βιογραφικό. Και ο ανταγωνιστής μου ξεκινάει χαλαρά το καλοκαίρι, κάνει το Γενάρη διορθωτικές κινήσεις και στο τέλος με κερδίζει. Τι κάνω σε αυτήν την περίπτωση? Ακολουθώ την τακτική του? Πάω κι εγώ χαλαρά το καλοκαίρι, κάνω αλλαγές στα μέσα της σεζόν και στο τέλος παίρνω το πρωτάθλημα? Έχετε δημιουργήσει ουσιαστικά ένα μοτίβο αυτή τη στιγμή. Παραγωγικό, αν δεν το έχετε καταλάβει τόσα χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε, στο φετινό καλοκαίρι παίχτηκαν και άλλα παιχνίδια. Ενώ ναι μεν συμφωνήσαμε σαν ΠΑΟΚ στην απελευθέρωση των κοινοτικών, που θα το ρυθμίζαμε εν καιρό πόσοι θα είναι, τι θα είναι, διότι υπάρχει και μια παρανομία εδώ. Οι κοινοτικοί είναι ελεύθεροι να παίζουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν εννοούσαμε εμείς αυτήν αυτό το στήσιμο που έκανε η ΕΣΑΠ και το θέατρο που έπαιξε, η οποία αρχικά ζητούσε 7 ξένους και όλοι λέγαμε ναι εντάξει στους 5 θα καταλήξουν. Αντιστάθηκε βλέπετε η ΕΟΠΕ και σκεπτόμενοι και τα συμφέροντα της εθνικής ομάδος. Βλέπετε τον Ολυμπιακό να παίζει με 5 ξένους και με έναν Έλληνα. Αλήθεια, ποιοι θα παίξουν στην εθνική ομάδα? Αυτό δεν το σκέφτονται, δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός μόνο. Mm-hmm. Λοιπόν, είχαμε αυτό εδώ το δεδομένο. Το δεδομένο ήταν εμείς υπόψη είναι ότι είχαμε το συμβόλαιο διαιτές με τον Γκόμες. Τότε, ναι. Και το ξέρανε οι κύριοι. Δηλαδή τι έπρεπε εμείς να κάνουμε? Να αποδεσμεύσουμε τον Γκόμες, να τον αποζημιώσουμε και να ακολουθήσουμε το δικό τους πρόγραμμα. Των mm-hmm. 5 κοινοτικών. Mm-hmm. Αυτά είναι τεχνάσματα, αυτά είναι χτυπήματα κάτω από το τραπέζι. Και τελικά σε καλό τους βγήκε, σε πρώτη φάση. Όχι, σε κακό τους βγήκε. Γιατί αγρίεψαν οι Έλληνες. Γιατί αγρίεψαν οι Έλληνες. Και ο Έλληνας έχει φιλότιμο, που αν του το κεντρήσεις θα το βρεις μπροστά του. Εντάξει, δεν διαρκεί πολύ ίσως πολλές φορές, αλλά είναι το φιλότιμο το οποίο δεν μπορείς να το πετύχεις σε κανέναν ξένο. Μας το είπε ο ξένος έρχεται για το χρήμα καθαρά. Μας το είπε τη Δευτέρα ο Κουμεντάκης και δεν κρύφτηκε. Δηλαδή ότι το είχαν και το έχουν στο μυαλό τους αυτό το πράγμα. Όλο αυτό το οποίο έγινε και θέλουν να απαντήσουν. Και έδωσαν μια πρώτη απάντηση. Ναι, δεν θα το εκμεταλλευτώ εγώ σαν διοίκηση και σαν ΠΑΟΚ. Θα στηριχθώ σε έναν ελληνικό κορμό
Διότι υπάρχουν 4-5 παιδιά τα οποία είναι από πέρσι, από πρόπερσι, θα μπολιαστούν με κάποιους άλλους ικανούς Έλληνες και θα παρασύρουν και τους ξένους. Ουσιαστικά, ναι, αυτό που φαίνεται στα κρίσιμα παιχνίδια είναι το ποιος το θέλει παραπάνω. Αυτή είναι η ουσία. Μα οι Έλληνες γνωρίζουν τι εστί ένα παιχνίδι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Ο ξένος ήρθε φέτος, θα φύγει. Έχει δει κάποια βίντεο, του έχουν πει κάποια πράγματα. Το μόνο που το ενδιαφέρει είναι εάν τα χρήματα μπήκαν στο λογαριασμό του. Απλά υπάρχει κατηγορία των ξένων, όπως ο Σαφράνοβιτς, που είναι πολλά χρόνια εδώ και επίσης ξέρει καλά τι συμβαίνει, έτσι. Είναι και αυτή μια κατηγορία. Θα σας πω ένα πράγμα, ότι πιο στεναχωρεμένο ο Σαφράνοβιτς δεν έχω συναντήσει. Ναι, 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 κατανοητό. Βέβαια. Εχθές εκπληρώσαμε τις υποχρεώσεις απέναντι στους παίκτες για το κύπελο. Ας μείνουμε εδώ. Ήταν διστακτικός. Για να πάρει το έκτακτο πριν, το πριν. Δηλαδή, τελευταίος ήρθε και ήταν, τον είδα, του λέω όλοι έχουμε δικαίωμα σε ένα κακό παιχνίδι. Mm-hmm. Μπορεί να ξεχάσει κανείς τον Σαφράνοβιτς στο πέμπτο παιχνίδι μέσα στο Ρέντι, μαζί με τον Ντάντε και τους άλλους παίκτες. Μπορώ να τον ξεχάσω. Κύριε Τσαλόπουλε, ήθελα λόγω το πω, αλλά είπατε στην πρώτη απάντηση κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε, έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είπατε δικά μας, έγιναν και δικά μας, κάναμε και εμείς λάθη το καλοκαίρι και κάποιες διορθωτικές κινήσεις που μπορεί και να μην ήταν οι καλύτερες. Θέλετε να μας πείτε ακριβώς τι σκέφτεστε, γιατί είναι μια αυτοκριτική που δεν συνηθίζεται από παράγοντες. Τώρα να μην γυρνάμε πολύ πίσω στο παρελθόν. Ό,τι έγινε, έγινε. Άνθρωποι είμαστε, δουλεύουμε. Ναι, υπόψη, ναι. Δεν είμαστε και επαγγελματίες. Mm-hmm. Παράγοντες. Κάνουμε λάθη. Αλλά σημασία έχει να τα κατανοείς και να τα διορθώνεις. Κάναμε μία προσπάθεια. Θέλαμε να έχουμε να ενισχύσουμε την ομάδα με έναν πολύ καλό κεντρικό. Δεν μας κάθισε. Μας πούλησε, εν πάση περιπτώσει, κάποιος. Ατυχήσαμε. Ναι. Κεντρικός. Η ζωή όμως συνεχίζεται. Δεν σημαίνει ότι μένουμε εκεί. Ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη σύμπτωση τώρα, μια ομοιότητα, δεν ξέρω πώς να το θέσω. Η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ ετοιμάζονταν να πάει να διεκδικήσει ένα κύπελο και ετοιμάζονταν να πάει να παίξει, το γνώριζε αυτό, σε αντίξωες συνθήκες, σε συνθήκες έδρασης υπέρ του αντιπάλου. Ίσως καταστρώσετε ένα σχέδιο, μια πολιτική είχατε να το αντιμετωπίσετε. Ο ΠΑΟΚ πήγε, έπαιξε, κέρδισε. Και τον αντίπαλο και το τρόπαιο. Υπάρχει ομάδα ποδοσφαίρου τώρα, η οποία επίσης θα πάει να παίξει την του αντιπάλου. Και επίσης υπάρχει κουβέντα για εισιτήρια, για πάμε, δεν πάμε κτλ. Είναι παρόμοιες υποθέσεις ή είναι κάτι διαφορετικό? Γιατί εσείς, επαναλαμβάνω, καταστρώσετε ένα σχέδιο και δικαιωθήκατε εκ του αποτελέσματος. Ναι, πάντα έτσι, ναι, δικαιώνεσαι, ναι, ναι. Και δεν είναι 100%. Να πω τη δικιά μας την περίπτωση. Ναι. Εμείς ζητήσαμε από την αρχή προσκλήσεις ή εισιτήρια για τους φιλάθλους καταρχήν, διότι έχουμε σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ στη Ρόδο. Βεβαίως. Είναι γνωστό αυτό. Έχουμε πάει κιόλας. Λοιπόν, και κάποιους φίλους οι οποίοι από εδώ θέλανε να ταξιδέψουν για τη Ρόδο. Η ΟΠΕ μας το αρνήθηκε κατηγορηματικά. Βέβαια, είναι χαρακτηριστικό και αυτό είναι το περίεργο, ότι ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ την Πέμπτη μίλησε και δεν ξέρω πώς βρήκε το τηλέφωνό του με τον υπεύθυνο των φιλάθλων στη Ρόδο. Μπορείτε να το επαληθεύσετε, λέγεται Βαγγέλης. Του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Μπορείτε να το επαληθεύσετε αυτό που λέω. Ναι. Και τους προσέφερε 15 προσκλήσεις. Τα παιδιά προς τιμή τους είπανε, όχι κύριοι, δεν είμαστε φτωχοί συγγενείς, θέλουμε τα 100 τόσα που μας αναλογούν. Και αρνήθηκαν. Και κατά τη γνώμη μου καλά κάνανε. Γιατί αυτά που βλέπουμε να γίνονται γύρω μας, ποιος μας λέει ότι δεν θα χρησιμοποιούσαν την παρουσία τους για να πετάξουν, ξέρω εγώ, μια προβοκάτσια
και να διακόψουν πάλι το, ένα παιχνίδι. Ισπανός ο ένας, Ισπανός και ο άλλος. Εμείς όμως δεν την κάναμε, δεν τα παρατήσαμε, μπήκαμε μέσα και όλοι λέγαμε μπορεί σήμερα να μην είναι, αύριο όμως θα είναι. Και μπήκαν μέσα τα παιδιά, κερδίσαν το παιχνίδι και μετά πήραμε τις προσκλήσεις αυτές που μας αναλογούσαν. Και είδαν το παιχνίδι τα παιδιά και απολαύσανε την κατάκτηση του κυπέλου. Και τώρα έχουμε τον Ολυμπιακό μαζί με την Ομοσπονδία να γκρινιάζουν για τον ΠΑΟΚ. Καλά, υπάρχει ένα ρητό το οποίο λέει το γάρ πολύ της θλίψης για να παραφροσύνει. Οι άνθρωποι έχουν και μία, στον Ολυμπιακό μέσα έχουν μία έμιστη σχέση με το σωματείο, περίπου. Πρέπει να δικαιολογηθούν στο μεγάλο τους το αφεντικό. Η αποτυχία τους τα τελευταία χρόνια πλέον έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Ναι. Και στρέφουν, γυρνάνε, πετάνε την μπάλα στην κερκίδα. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι αν σε ρωτήσουμε, θα είστε ικανοποιημένος αν η χρονιά τελειώσει με ένα κύπελο για τον ΠΑΟΚ? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Άρα το πρωτάθλημα είναι πιο μεγάλος στόχος. Πάντα. Ναι, όλα. Ό,τι κυκλοφορεί το διεκδικούμε, το θέλουμε. Παλεύουμε για το οτιδήποτε. Βεβαίως. Άρα... Τώρα για το παιχνίδι, κάπου λίγο το συνδυάσατε για κάτι ανάλογο με το παιχνίδι του τελικού. Είναι μεγάλος προβληματισμός και είναι μεγάλη ευθύνη των ανθρώπων στην ΠΑΕ. Γιατί δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τις εκδρομές και το ένα τ' άλλο. Εγώ μεγάλη σημασία δίνω στο να μην υπάρχει κάποιο κακό περιστατικό. Τρελαίνομαι στο να σκεφτώ ή να φανταστώ ότι να υπάρχει κάποιο ατύχημα. Ξέρετε, ο μόνος βέβαιος τρόπος για να μην υπάρχει κάτι κακό είναι να μην γίνει παιχνίδι καθόλου. Δηλαδή, επειδή όχι, λέω. Γιατί, δηλαδή, εγώ δεν τρομάζω και να παίξει η ομάδα μόνη της. Είναι τόσο ξεκάθαρα καλύτερη που πιστεύω ότι και μέσα εκεί θα το πάρει και θα... Μήπως το πρωτάθλημα εμείς πέρσι το πήραμε με φιλάθλους μέσα στο Ρέντι. Είναι ένα διαδικασία play-off, εντάξει, ένα εδώ, ένα εκεί, είναι κάτι άλλο. Το τελευταίο παιχνίδι ήτανε, εντάξει, ένα παιχνίδι ήτανε. Παίξαμε φέτος 10 παιχνίδια χωρίς κόσμο. Χωρίς κόσμο. Ναι, άρα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται να παίζει μια ζωή ο ΠΑΟΚ χωρίς κόσμο και οι άλλοι να κάνουν φιέστες με το Λεβαδιακό. Ας φροντίσει η αστυνομία που είναι δουλειά της να κάνει καλά τη δουλειά της. Δεν θα καθόμαστε, απολογούμαστε κιόλας για το αν θα πάμε με κόσμο ή όχι. Τώρα εντάξει, αυτά δεν γίνονται. Αυτά είναι... Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση, τους κατανοώ, δεν ξέρω τι αποφάσεις θα πάρουν, δεν ξέρω τι μπορεί, πάντως είναι δύσκολη περίπτωση, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Να πάρεις την ευθύνη 22.000-24.000 ανθρώπων να τους κατεβάσεις στην Αθήνα, μέσα στη φωλιά του κούκου, του λύκου μάλλον. Λοιπόν, από σήμερα τελική ευθεία για το πρωτάθλημα. Λέγαμε και στο ξεκίνημα ότι μια ομάδα που πανηγυρίζει ένα τρόπαιο έχει έναν φόβο λίγο να προσανατολιστεί. Πώς τους βλέπετε εσείς, μια και είπατε χθες ότι τους συναντήσατε? Είναι πολύ καλά, είναι ανεβασμένο το ηθικό. Το σημαντικότερο και αυτό που φάνηκε μέσα στο παιχνίδι είναι ότι όλοι είναι μία γροθιά, όλοι είναι δεμένοι, όλοι είναι, ο ένας παίζει για τον άλλον, ο ένας ακόμα το σπουδαιότερο είναι δικαιολογούν και το λάθος του συμπαίκτη τους και λένε εντάξει δεν πειράζει, πάμε στο επόμενο πόντο. Είναι όλοι δεμένοι, αυτό είναι για μένα το ενθαρρυντικό και πιστεύω ότι τελειώσανε τα επινίκια του κυπέλου, πλέον το μυαλό είναι στους ημιτελικούς και στους τελικούς. Ο ΠΑΟΚ έχασε φέτος από το Φοίνικα Σιρού εδώ, έχασε τον Παναθηναϊκό. Και από τον Ολυμπιακό χάσαμε. Τι ναι, ναι, εκείνες ήττες ήταν μια έκπληξη νομίζω για όλους. Έχει περάσει... Έκπληξη. Δεν ήταν έτοιμη η ομάδα. Δεν ήταν έτοιμη η ομάδα. Αυτό έχει περάσει, πιστεύετε, υπάρχει πλέον πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα. Μα η ομάδα δούλευε για να είναι έτοιμη αυτή την περίοδο. Ναι. Να φτάσει στο αποκορύφωμά της αυτή την περίοδο.
δεν αποκλείει κανείς ότι όταν παίζεις υπάρχει και η ήττα. Εντάξει, μπορεί να προκύψει, αλλά εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας. Ο Κουμεντάκης έλεγε ότι αυτό που είδατε στη Ρόδο είναι το 50% από αυτό που θέλουμε και πιστεύουμε θα δείξουμε από εδώ και πέρα στο πρωτάθλημα. Ναι, γιατί πλέον το παιχνίδι και η εμφάνιση αυτή και η νίκη αυτή τους έδωσε και μία επιπλέον αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Πλέον λένε το έχουμε, μπορούμε. Μάλιστα. Είναι ένα σύν και αυτό. Νομίζω και εσείς ανυπομονείτε να δείτε το γήπεδο με 3, 4, 5, 8 χιλιάδες κόσμο ξέρω πως το τελικό. Το περιμένετε πως και πως. Εγώ και σήμερα περιμένω κόσμο. Ναι. Θα ήθελα να είναι, διότι δεν είναι εύκολα αυτά τα παιχνίδια. Η Σύρος δεν έχει να χάσει τίποτα. Mm-hmm. Μόνο να κερδίσει έχει. Θα έρθει χωρίς πίεση να παίξει το παιχνίδι της. Χρειάζονται τα παιδιά τη βοήθεια του κόσμου. Χρειάζονται τη στήριξή τους. Βεβαίως. Κύριε Σαλόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.